Νομίζω είναι ξεκάθαρο ότι είχαμε να αντιμετωπίσουμε μια από τις σφοδρότερες κακοκαιρίες και χιονοπτώσεις της τελευταίας 20ετίας. Ήδη το φαινόμενο είναι σε ύφεση. Αυτή τη στιγμή ο αγώνας δίνεται στην περιοχή της Κρήτης. Από τις 4 το πρωί έχει αποκατασταθεί η κυκλοφορία στην Εθνική Οδό. Το μεγάλο μέτωπο είναι το ζήτημα της ηλεκτροδότησης. Ταυτόχρονα όλο το βράδυ σε συνεργασία με την ΕΙΔΑΠ αποκαταστάθηκαν όλες οι μονάδες επεξεργασίας νερού. Ως τις 3 το πρωί είχαμε οριστικοποιήσει τα ζητήματα που είχαν προκύψει. Το μεγάλο πρόβλημα ήταν στο τηλεοστάσιο, στα Κιούρκα και η δεξαμενή στον Άγιο Στέφανο. Αυτή τη στιγμή συντριπτικά το νερό έχει αποκατασταθεί. Υπάρχουν μικρά προβλήματα στο Κουκάκι, στη Βάρη, στο Γαλάτι, στην Ελευσίνα, στο Ηράκλειο. Μέχρι τις 3 το μεσημέρι θα έχουν αποκατασταθεί και αυτά. Και το μεγάλο στίχημα πλέον είναι το θέμα της ηλεκτροδότησης. Θέλω να ξεκαθαρίσω ότι γίνεται μια τεράστια προσπάθεια από τα συνεργεία του ΔΔΕ. Είναι η πρώτη φορά που είχαμε ένα καθολικό φαινόμενο σε όλη την Ελλάδα. Διότι η κακοκαιρία δεν αφορούσε μόνο την Αττική. Θα πω χαρακτηριστικά ότι στον Ιαννό, δηλαδή στην περίπτωση της προηγούμενης κακοκαιρίας, είχαμε 4 μέτωπα στο θέμα των ηλεκτροδοτήσεων. Αυτή τη στιγμή είχαμε ένα καθολικό μέτωπο. Μόνο στην Εύβοια αλλάξαν 500 στήλη και χρειάστηκε να γίνουν 5 διαφορετικές οδεύσεις. Προφανώς από χτες έχει δοθεί εντολή και σε εμάς την πολιτική προστασία να συνδράμουμε με συνεργεία τόσο της ΜΑΚ, τόσο και του στρατού. Έχουν πέσει και αυτά στη μάχη. Όλο το βράδυ δουλεύουν μαζί με τα συνεργεία του ΔΔΕ.